Ευχαριστούμε για την κάλυψη. Εμείς έχουμε συνεργαστεί και στο, στο κομμάτι του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο οποίο με τη δική σας την πρωτοβουλία και τη συνεργασία μας είχαμε μία ενημέρωση κάθε φορά μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο σε σχέση με τα θέματα που αφορούσαν την Κορινθία και γενικότερα. Οπότε έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία. Τώρα όμως το θέμα είναι νομίζω ακόμα πιο κρίσιμο. Σίγουρα διακυβεύονται πράγματα και στην αυτοδιοίκηση, αλλά αυτές είναι εκλογές οι οποίες θα κρίνουν το εάν αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται και αποτελεί μια ολομέτωπη επίθεση σε όλες τις κοινωνικές κατηγορίες θα σταματήσει και θα ξεκινήσουμε να χτίσουμε κάτι διαφορετικό σιγά σιγά και με τη δύναμη της κοινωνίας, κοιτάζοντας περισσότερο τις ανάγκες των πολλών και όχι τις ανάγκες μιας οικονομικής και πολιτικής ελίτ, η οποία όλα αυτά τα χρόνια αποφασίζει και λιμένεται και τον κόπο των ανθρώπων και τον πλούτο της χώρας. Θα ήθελα να αναφερθώ, είπε ο Παναγιώτης αρκετά πράγματα, να πω σε σχέση με το πρόγραμμα μια συμπλήρωση ότι την Τετάρτη, αύριο, πριν από την κεντρική εκδήλωση που έχουμε στο Ξυλόκαστρο, θα επισκεφθούμε και τον πύργο της Κορινθίας, ένα δυναμικό χωριό στον τομέα και στην περιοχή της Ευρωστήνης. Και μετά θα είμαστε όλοι μαζί με τους υποψηφίους μου, που είναι τιμή μου να είμαι μαζί τους, εξάλλου οι 4 εκ των 6 ήμασταν και το 12, στο Ξυλόκαστρο για την κεντρική μας εκδήλωση εκεί. Θα αναφερθώ σε ένα κομμάτι το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την επανεκκίνηση της οικονομίας, έτσι το πώς θα ξεκινήσουμε αυτό το χτίσιμο ελαφρύνοντας τον κόσμο και την κοινωνία. Και έχει να κάνει με κάποια πρώτα μέτρα τα οποία δεν θα έχουν και ιδιαίτερο κόστος, απλά απαιτούν πολιτική βούληση και νομίζω ότι την έχουμε και είναι και κοστολογημένο το πρόγραμμα αυτό. Λέμε λοιπόν εμείς ότι θα επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στα 7,51, ότι θα κάνουμε τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων σε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει και με τα κόκκινα στεγαστικά αλλά και με τα κόκκινα επιχειρηματικά. Θα συστήσουμε έναν ενδιάμεσο φορέα ο οποίος θα διαχειριστεί όλες αυτές τις απαιτήσεις προς τις τράπεζες και λέμε ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του εισοδήματος ανά μήνα. Επίσης λέμε ότι θα αλλάξουμε το φορολογικό σύστημα υπό την έννοια ότι θα καθιερώσουμε το αφορολόγητο, θα επαναφέρουμε αν θέλετε, διότι θα δείτε και στην πορεία σε αυτά που λέμε ότι πρόκειται για πράγματα τα οποία θεωρούμε στοιχειώδη και αυτονόητα προκειμένου να μην επιβαρύνονται συνεχώς οι ίδιοι και να κινηθεί η αγορά. Θα το επαναφέρουμε στα 12.000 ευρώ λοιπόν και από εκεί και πέρα λέμε ότι θα καταργήσουμε και τον ΕΝΦΙΑ αφού ολοκληρωθούν αυτές οι δύο δόσεις που απομένουν και θα τον αντικαταστήσουμε με τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Αυτό γιατί ρωτάνε κάποιοι θα πάει κλιμακωτά, δηλαδή η φορολόγηση θα γίνεται προοδευτικά και όσα περισσότερα έχει κανείς τόσο περισσότερο θα φορολογείται. Βάσει βέβαια και του εισοδήματός του. Δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος πήρε από τους γονείς του 3 ακίνητα, ας πούμε, ή 2 ακίνητα και έχει ένα εισόδημα 3-4.000 ευρώ θα φορολογείται οριζόντια, θα συνυπολογίζεται και το εισόδημα και θα υπάρχει κλιμακωτή φορολογία πάνω από τα 12.000 ευρώ. Επίσης λέμε ότι θα πρέπει να επανέλθει για τους συνταξιούχους το δώρο Χριστουγέννων. Για αυτούς επαναλαμβάνω, πολλές φορές το έχουμε πει, οι οποίοι είναι κάτω από τα 700 ευρώ. Ρωτάνε στα χωριά οι άνθρωποι γιατί κάτω από αυτούς που είναι 700 ευρώ και όχι και για άλλους που είναι 750, 800 κλπ. Εμείς το κρίνουμε και οι οικονομολόγοι μας σαν ένα όριο, κάτω από το οποίο θεωρούμε ότι η διαβίωση για αυτούς τους ανθρώπους είναι δύσκολη. Θέλουμε να βάλουμε αυτό το 13ο μισθό, το οποίο αδίκως καταργήθηκε και υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα. Είναι το μόνο που έχει διατηρηθεί στον ιδιωτικό τομέα, για να μπορέσουν και αυτοί να αναπνεύσουν, αλλά και να υπάρχει και μια ρευστότητα στην αγορά, καθότι όπως ξέρουμε αυτά τα χρήματα θα επανέλθουν πολύ γρήγορα και μέσα από τα παιδιά τους και μέσα από κάποιες αγορές που μπορεί να κάνουν, αλλά και για ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης. Λέμε επίσης ότι θα ασχοληθούμε πολύ σοβαρά με το θέμα των ασφαλιστικών ταμείων, ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ως συνέπεια, οι πολιτικές αυτές που έχουν ακολουθηθεί έχουν ως συνέπεια πρώτον ότι τα αποθεματικά των ταμείων αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο μηδέν. Στην ουσία μεταφέρεται η φορολογία εισοδήματος και τα έσοδα του κράτους στα ταμεία για να μπορέσουν να καλύψουν τις συντάξεις και επιπλέον ότι δεν υπάρχει και η δυνατότητα στους ασφαλισμένους
να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δηλαδή, οι δόσεις οι οποίες προτείνονται και οι ρυθμίσεις οι οποίες προτείνονται αυτή τη στιγμή είναι εκτός πραγματικότητας, δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες των ασφαλισμένων. Εμείς λέμε λοιπόν ότι θα ασχοληθούμε πολύ σοβαρά με αυτό το θέμα. Μέχρι το 20% του εισοδήματος ανά μήνα θα πηγαίνει στις ασφαλιστικές φορές και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το θέμα και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δηλαδή να μπορεί να έχει πρόσβαση ο ασφαλισμένος στις υπηρεσίες υγείας, πολλοί από τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν έχουν. Ένα ακόμα πράγμα για τα ασφαλιστικά ταμεία είναι ότι με αυτόν τον τρόπο, εκτός του ότι θα μπορεί να αναπνεύσει η κοινωνία, θα εισέλθουν και θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία περισσότερα χρήματα από ό,τι εισρέουν τώρα, καθότι υπάρχει σαφής αδυναμία πληρωμής. Και σε κάθε περίπτωση λέμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές είναι ένα δικαίωμα. Δεν μπορεί οι απαιτήσεις οι οποίες προκύπτουν ή οφειλές να γίνονται αντικείμενο εισπρακτικών εταιριών, γιατί αυτή τη στιγμή και οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν γίνει αντικείμενο εισπρακτικών εταιριών και δικηγορικών γραφείων και του ΚΕΑΟ, το οποίο απειλεί διαρκώς τους ασφαλισμένους, πράγμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στο χαρακτήρα του ως δικαίωμα. Κάτι ακόμα, το οποίο το θεωρούμε πολύ σημαντικό, έχει να κάνει με την τράπεζα ειδικού σκοπού, την οποία λέμε ότι θα ιδρύσουμε, καθώς επίσης και μια αναπτυξιακή τράπεζα που θα χορηγεί χαμηλότοκα δάνεια σε μικρομεσαίους και αγρότες, προκειμένου και από εκεί να υπάρχει μια επανεκκίνηση και της μικρομεσαίας επιχείρησης και ενίσχυσή της, αλλά και της αγροτικής παραγωγής. Αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό για να εξασφαλιστεί αυτό που είπα πριν, η ρευστότητα στην αγορά. Από εκεί και πέρα, οι ερωτήσεις που θα γίνουν και στην πορεία προφανώς θα έχουν να κάνουν από πού θα βρούμε τα χρήματα. Θα αναφερθώ και σε αυτό εντάχει για να δώσω και το λόγο και στη συμποψήφιά μου. Λέμε λοιπόν ότι εκτός από κάποιες μικρές κινήσεις που μπορεί να γίνουν και έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση πόρων, και θα πω δύο παραδείγματα. Το ένα είναι η κατάργηση όλων αυτών των κυβερνητικών οργάνων τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και δεν επιτελούν σημαντικό ρόλο, η συγκέντρωσή τους σε 10 υπουργεία με εξειδικευμένους επιστήμονες και όχι σύμβουλοι επισυμβούλων παρά το Υπουργό, το οποίο θα μας εξοικονομήσει περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη κίνηση είναι να επανεξετάσουμε τις συμβάσεις που έκανε το δημόσιο παραχωρώντας δημόσια κτίρια σε ιδιώτες και τώρα είναι μισθωτοί στα ίδια του τα κτίρια. Θα εξοικονομήσουμε και από εκεί υπολογίζεται γύρω στα 100 με 150 εκατομμύρια ευρώ για ενίκεια τα οποία το ίδιο το δημόσιο καταβάλει σε κτίρια του. Αυτές είναι μικρές κινήσεις, αλλά οι πιο σημαντικές είναι οι εξής. Ότι μπορούμε και με την εμπειρία μου και από το Περιφερειακό Συμβούλιο να κατευθύνουμε κονδύλια του ΕΣΠΑ σε αναπτυξιακές κινήσεις και βέβαια σε κοινωνική πολιτική, όπως έκανε και η Ρένα Ιδούρου, η οποία ανακάλυψε σε εισαγωγικά προγράμματα επιδότησης ενοικίου για αστέγους, προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας και για τα φτωχά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Άλλη πηγή και η πιο σημαντική στην οποία θα κριθούμε πολύ σοβαρά την κοινωνία είναι το να συγκρουστούμε με συμφέροντα τα οποία αυτή τη στιγμή λειτουργούν με ασυδοσία και τα οποία δεν ελέγχονται και δεν φορολογούνται, δηλαδή η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το λαθρεμπόριο πετρελαίου και καυσίμων με το σύστημα ισρωών εκροών, το οποίο δεν εφαρμόστηκε ποτέ, παρότι ήταν μια σωστή πρόταση από την κυβέρνηση αυτή, αλλά προκειμένου να μην θυγούν τα συμφέροντα των 4-5 επιχειρηματιών που ασχολούνται με το αντικείμενο, δεν εφαρμόστηκε. Οι διαφημίσεις οι οποίες δεν φορολογούνται για τα μεγάλα ΜΜΕ, επίσης ένας νόμος ο οποίος ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 4 χρόνια και αναβάλλεται διαρκώς. Και από εκεί και πέρα να ασχοληθούμε πολύ σοβαρά, και έχει γίνει τέτοια προετοιμασία, με τις διάφορες λίστες, τη λίστα Lagarde, τη λίστα Liechtenstein, τη offshore, όπου ναι μεν κάποιοι μπορεί να έχουν καλύψει ορισμένα από αυτά τα έσοδά τους, από εκεί και πέρα όμως μια πολιτεία η οποία έχει πολιτική βούληση μπορεί να ασχοληθεί και με ακίνητά τους και με λογαριασμούς τους ακόμα και εκτός Ελλάδος, ενεργοποιώντας την Επιτροπή Υποθενέσχες και βέβαια την περίφημη αυτή επιτροπή που συστάθηκε τώρα και έχει να κάνει με την καταπολέμηση των εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Και το τελευταίο είναι αυτό που είπαμε πριν και θα αναφερθεί και η Νούλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να επανακινηθεί η αγορά προκειμένου να εστρέψουν χρήματα στα δημόσια ταμεία και να μπορέσει να ανέβει με αυτόν τον τρόπο και ο τζίρος
αλλά και η δυνατότητα του κράτους να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το δημόσιο αυτή τη στιγμή χρωστάει σε αρκετούς και προμηθευτές, αλλά και ιδιώτες, κάτι το οποίο θεωρούμε απαράδεκτο. Αυτά ήθελα να πω. Θεωρώ ότι τα έχουμε επεξεργαστεί τα θέματα πολύ σοβαρά. Ξέρουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Έχουμε στελεχειακό δυναμικό, αλλά και η Ελλάδα έχει στελεχειακό δυναμικό εκτός ΣΥΡΙΖΑ στη δημόσια διοίκηση. Έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα απέναντί τους. Και βέβαια, εκτός των άλλων, έχουμε και τη δυναμική της κοινωνίας, η οποία περιμένει από εμάς πολλά και πιστεύουμε ότι θα τους δικαιώσουμε.